Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, δίνοντας συνέχεια στο δελτίο μας, στην αξιωματική αντιπολίτευση και στις διεργασίες, στον οδικό χάρτη, θα μπορούσε να πει κανείς, μέχρι την εκλογή νέας ηγεσίας, μετά και την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από το τιμόνι του ΣΥΡΙΖΑ. Θα συνομιλήσουμε για τον οδικό χάρτη και για τα όσα συμβαίνουν με τις τέσσερις τουλάχιστον μέχρι σήμερα υποψηφιότητες, αλλά και το ενδεχόμενο νέων υποψηφιοτήτων μέχρι την έναρξη της διαδικασίας, με το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, πολιτευτή, τον Κώστα τον Πασαλίδη, και συντονιστή παλαιότερα, άρα γνώστη των πραγμάτων. Κύριε Πασαλίδη, καλησπέρα. Τέσσερις υποψηφιότητες. Καλησπέρα, κύριε Παυρίτη. Τέσσερις υποψηφιότητες. Έφη Αχτσόγλου, Ευκλήδης Τσακαλώτος, Νίκος Παπάς και κόλλησε το μυαλό μου. Στέφανος Τζουμάκας. Και Στέφανος Τζουμάκας, σίγουρα, με ανοιχτό ενδεχόμενο την υποψηφιότητα του Σωκράτη Φάμελου. Αυτό μένει ανοιχτό. Έτσι έχουν τα πράγματα. Κοιτάξτε, κύριε Μαυρίδη, μετά τις εκλογές στις 21 Μαΐου και στις 25 Ιουνίου, έχουμε ένα εκλογικό αποτέλεσμα που για τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ήταν ένα σοκ. Προσωπική μου άποψη, κάνοντας μια πρώτη πολιτική προσέγγιση, βλέπουμε ότι υπάρχει μια, εκτός την νίκη της Νέας Δημοκρατίας, βλέπουμε και μια άνοδο, αν θέλετε, αυτό που λέμε της ακροδεξιάς, πιο δεξιά από τη Νέα Δημοκρατία, και ένα μεγάλο ποσοστό αποχής. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό δείχνει ότι έχουμε πλέον μια μετατόπιση προς τα δεξιά, και σε ιδεολογικό και σε πολιτικό επίπεδο. Αυτό λοιπόν, σε αυτές τις συνθήκες, σε αυτό το περιβάλλον το πολιτικό, πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να δείξει τα αντανακλαστικά εκείνα, την αντίδραση εκείνη και τις παρεμβάσεις τις οποίες πρέπει να κάνει, και αυτό αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή ομόφωνα, ώστε, αν θέλει, να παίξει σημαντικό ρόλο στο πολιτικό γίγνεσθε της χώρας. Και νομίζω ότι θα τα καταφέρει, θα τα καταφέρουμε. Είναι μια δύσκολη διαδικασία, επίπονη, αλλά εμείς είμαστε για τα δύσκολα, και νομίζω ότι έχουμε πάρει εκείνες τις αποφάσεις, τον οδικό χάρτη που αναφέρατε κι εσείς, που θα μας οδηγήσει στην εκλογή νέας ηγεσίας. Τώρα, αυτό, αν καταλαβαίνω και το ερμηνεύω σωστά, χρειάζεται λογική και πολιτική διεύρυνση και όχι στενοπού της αριστερής γραμμής, γιατί υπάρχουν και από τα δύο σε ό,τι αφορά τις υποψηφιότητες. Ναι, κύριε Μαυρίδη, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή αυτό που οφείλει καταρχήν ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει είναι να ασκήσει μια αποφασιστική και προγραμματική αντιπολίτευση. Παράλληλα όμως πρέπει να μπει στην διαδικασία της ανασυγκρότησης. Αυτό με τα κοινωνικά στηρίγματα και τις κοινωνικές ομάδες πρέπει να αποκτήσει πλέον βαθύτερη σχέσεις. Αυτό οφείλει να το κάνει, και σαφώς να είναι ξεκάθαρο το συνέδριό του, να δείξει την πολιτική ταυτότητα του κόμματος, αυτό που αναφέρετε κι εσείς, και όχι να περιχαρακωθεί σε έναν αυστηρά χώρο στο όνομα της αυτοσυγκράτησης ή αυτοσυντήρησης. Νομίζω πρέπει να βγει επιθετικά η αριστερά, και γενικά η ευρύτερη δημοκρατική παράταξη πλέον πρέπει να αποκτήσει χαρακτηριστικά και στρατηγική πρώτου κόμματος, να διεκδικήσει στις επόμενες εκλογές την κυβέρνηση. Αυτό για να το κάνει πρέπει να συνδεθεί με την κοινωνία, να έχει ξεκάθαρες πολιτικές θέσεις, να καταδείξουμε ξεκάθαρα την πολιτική μας ταυτότητα, και νομίζω ότι θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία που θα μας ανταμείψει ο λαός και ο κόσμος, όταν ξεκαθαρίσει πλέον το τοπίο στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Περιγράψατε κοινωνικό αίρισμα σε ομάδες, σε συλλογικότητες. Εγώ θα πρόσθετα ενδεχομένως και στην αυτοδιοίκηση. Χρειάζεται αυτό? Ίσως ήταν και ένα από τα θέματα και μια από τις αιτίες της ήττας του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα δεν είχε εκπροσώπηση σε αυτές τις κοινωνικές ομάδες, στο βαθμό που ενδεχομένως επιθυμούσε. Ναι, βέβαια, έχετε απόλυτο δίκιο. Και αυτό κατά καιρούς, από όλους μας όμως, έχει υποθεί και στα όργανα του κόμματος, και εδώ στην Ομαρχιακή, αλλά και στην Κεντρική Επιτροπή, ότι πραγματικά ήταν μια παθογένεια, αν θέλετε, του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν μπόρεσε ο ίδιος τόσο καιρό να το ξεπεράσει αυτό και να δώσει λύσεις όσον αφορά και στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης που αναφέρεται
τα αυτοδιοικητικά στελέχη τα οποία δεν υπάρχουν. Όσο εγώ θα το προέκτενα και σε ευρύτερα και στους μαζικούς χώρους και στο συνδικάτο, πραγματικά δεν μπορεί να είσαι ένα κυβερνητικό κόμμα να διεκδικείς την κυβέρνηση της χώρας και να είσαι μειοψηφία στους μαζικούς χώρους και στην κοινωνία και στην αυτοδιοίκηση. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα και θα φανεί, είναι ένα δύσκολο στοίχημα για μας και στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές που έχουμε μπροστά μας και γίνονται σε αυτή τη συγκυρία. Θέλω να κάνω ένα τελευταίο ερώτημα. Μένοντας αυτό το θέμα που θίξατε της αυτοδιοίκησης, ήδη είμαστε, μετρά αντίστροφα ο χρόνος, έχουμε κάτι περισσότερο από ένα μήνα μέχρι την τελική κατάθεση των συνδυασμών, των ψηφοδελτίων για τις εκλογές. 31 Αυγούστου είναι η καταληκτική ημερομηνία. Σε περιφερειακό επίπεδο, στο δεύτερο βαθμό, δεν βλέπουμε μέχρι σήμερα ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι και πολιτική αναμέτρηση, αν θέλετε, οι περιφέρειες εννοώ, τουλάχιστον έτσι την αντιμετωπίζουν τα κόμματα. Και επίσης δεν έχουμε και συνδυασμό, παύλα ψηφοδέλτιο, στον δεύτερο μεγαλύτερο δήμο της Δυτικής Μακεδονίας. Στο Δήμο Κοζάνης υπάρχει, στο Δήμο Ιορδαίας δεν έχουμε ακόμη συγκρότηση ψηφοδελτίου. Θα συμβεί κάτι τέτοιο? Ναι, ή ενδεχομένως να μην έχουμε εκπροσώπηση? Ναι, ναι. Κοιτάξτε, ήδη ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή πάντα κύριε Μαυρίδη και εγώ προσωπικά, αλλά και μες στο ΣΥΡΙΖΑ αυτό που επιδιώκουμε είναι να, όσο και ο χρόνος αν δεν είναι επαρκής, να τηρούμε τις θεσμικές διαδικασίες του κόμματος. Και επειδή όντως στο Δήμο Κοζάνης είχαμε μια παλιά απόφαση όσον αφορά την στήριξη προς τη δημοτική κίνηση, στο Δήμο Εορδαίας είχαμε τη στήριξη προς το συνδυασμό του Στάθη του Κοκκινίδη με το Βλέμμα στο Μέλλον. Έχουμε αύριο Τετάρτη γενική συνέλευση των μελών του ΣΥΡΙΖΑ στην Εορδαία για να δούμε την διαδικασία αυτή, να δούμε την πρόταση που μπορούμε, την αυτοδιοικητική που πρέπει να έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Όσον αφορά στην περιφέρεια, επειδή είναι και ένα κεντρικό πολιτικό ζήτημα, νομίζω ότι και εκεί κάνουμε τις διαδικασίες και τις διαδικασίες και ήδη και σήμερα ακόμη έχουμε μια τέτοια διαδικασία όσον αφορά την αυτοδιοίκηση. Νομίζω ότι πολύ σύντομα ο ΣΥΡΙΖΑ θα βγάλει την αυτοδιοικητική του πρόταση όσον αφορά και την περιφέρεια και τον Δήμο Εορδαίας. Να καταλάβω ότι θα είναι μια πρόταση με ένα νέο ψηφοδέλτιο ή ενδεχομένως θα είναι μια απόφαση στήριξης κάποια από τα υπάρχοντα ψηφοδέλτια? Εντάξει, γι' αυτό σας είπα, επειδή υπάρχουν αυτές οι προτάσεις, μπορεί να είναι και η πρόταση αυτοδιοικητική του ΣΥΡΙΖΑ την οποία θα την καταθέσει στην κοινωνία. Εντάξει, εμείς πάντοτε, και αυτό και προεκλογικά ακόμη και ιδίως στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο ΣΥΡΙΖΑ πάντοτε ήταν και διαχρονικά υπέρ των συνεργασιών, αλλά σε συνεργασία, γι' αυτό ανέφερα τη θεσμικότητα που πρέπει να έχουν οι προσεγγίσεις αυτές και τα βήματα, γιατί όσο και να θέλεις κύριε Μαυρίδη, αν γίνονται λάθος κινήσεις, είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά, καίνε και το σενάριο της σύγκλησης. Έτσι δεν είναι? Νομίζω ότι πρέπει να μπει ένα πλαίσιο αρχών, δεν είναι θέμα προσώπων, είναι ένα πολιτικό πλαίσιο αρχών. Τι πρέπει να υπάρξει, ας πούμε, για τη Δυτική Μακεδονία, ποιες είναι οι προτάσεις, ποιο είναι το πρόγραμμα, να το σεβαστούν τα κόμματα και οι φορείς, να υπάρξει ένας ανεξάρτητος συνδυασμός, τον οποίο θα στηρίξουν, όχι θα δώσουν χρήσμα τα κόμματα, και έτσι να το καταθέσουμε στην κοινωνία. Όταν γίνονται όμως είτε προσωπικές παρεμβάσεις, θα μου πείτε, ο κάθε υποψήφιος που θέλει να είναι μπορεί να απευθυνθεί προσωπικά. Ναι, αλλά όταν λέμε ότι σε κεντρικό επίπεδο ζητά τη στήριξη κάποιων κομμάτων, γιατί αναφέρομαι προχθές σε ένα δημοσίευμα της εφημερίδας των συντακτών για μια στήριξη και αναφέρθηκε και στην Κοζάνη και στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Νομίζω ότι όταν σέβεται το ένα κόμμα ή μια συλλογικότητα την άλλη, δεν ακολουθούν αυτές τις διαδικασίες. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει μια πιο θεσμική, ένας θεσμικός διάλογος μεταξύ των πολιτικών φορέων. Να καταλάβω ή κάνω λάθος από το ρεπορτάζ μου, η ανακοίνωση στήριξης του ΠΑΣΟΚ στην Γεωργία Ζιμπλιάδου καίει το σενάριο συνεργασίας? Εγώ δεν είπα ότι το καίει. Νομίζω όμως ότι από τη στιγμή που, αν υπήρχε αυτός ο διάλογος, αυτή η επικοινωνία που ξέρω ότι σε ένα σημείο υπήρχε, νομίζω ότι πρέπει να γίνονται προσεκτικά βήματα
και θεσμικά όταν σεβόμαστε και το χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και τους πολιτικούς φορείς. Δεν είναι προσωπικό το θέμα, κύριε Μαυρίδη, το ποιος θα ηγηθεί, το ποιος, ούτε είναι όλα κάτω από την σκέψη ότι εντάξει δεν μου βγήκε ένα σενάριο, παράδειγμα υποψηφιότητας βουλευτή, είναι να πάει κάποιος στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν είναι αυτή η πρόταση που πρέπει και δεν περιμένει η κοινωνία τέτοιες προτάσεις από εμάς. Εμάς, σαν πολιτικούς χώρους, αυτό που μας αφορά οφείλουμε να κάνουμε την αυτοδιοικητική πρόταση, το οποίο θα βοηθήσει την περιφέρεια, την κοινωνία και τον κόσμο. Αυτό ζητάει ο κόσμος. Τελευταία προκλητική ερώτηση. Επειδή μάλλον η αιχμή σας ήταν για το πρόσωπο του Γιώργου του Αμανατίδη, αυτό ισχύει και για τον Κώστα Πασαλίδη στον Δήμο της Ορδέας? Όχι, δεν αφήνω καμιά αιχμή για τον Γιώργο τον Αμανατίδη, προς Θεού, μακριά. Επειδή είπατε δεν εκλέγεται βουλευτής και πάει για την αυτοδιοίκηση, γι' αυτό ναι, το λέω. Ναι, όχι, δεν αναφερόμουν πραγματικά, δεν αναφερόμουν στον Γιώργο τον Αμανατίδη, μακριά από μένα αυτό το πράγμα. Άλλωστε, αφού αναφερθήκατε, είναι ένα πολιτικό στέλεχος στην περιοχή που παρά τις διαφωνίες μας νομίζω είχε τη διαδρομή του, ήταν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, έχει τις θέσεις του, μπορεί να διαφωνούμε, αλλά δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορείς να συζητήσεις. Δεν εννοούσα όμως αυτόν. Εννοώ ότι αυτό που πρέπει να γίνει πρέπει να έχει μπροστά, να είναι το πολιτικό πρόταγμα. Αυτό ζητάμε και εμείς. Αυτό άλλωστε είναι η άποψή μου και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί βλέπετε έχουμε 4 υποψηφίους και αμέσως λέμε με ποιος θα είναι ο τάδε ή τάδε. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι τι πολιτικό κόμμα είσαι, τι προτάσεις έχεις, τι ταυτότητα πολιτική έχεις, τι λύσεις προτείνεις για την περιφέρεια, για το Δήμο, για το κόμμα σου, και μετά έρχονται τα πρόσωπα. Άρα δεν είναι θέμα προσώπων, άρα θέμα πολιτικής. Εμένα στο δεύτερο σκέλος της ερώτησης, το ίδιο ισχύει και για τον Κώστα Πασαλίδη? Κοιτάξτε, εγώ είχαμε πριν 2 μήνες είχαμε εθνικές εκλογές. Ήμουν υποψήφιος βουλευτής, γι' αυτό το είπα πιο πολύ για τον εαυτό μου, δεν αννοούσα άλλους. Νομίζω ότι δοκιμάστηκα, ήμουν υποψήφιος. Από εκεί και πέρα εγώ δεν ψάχνω θέση να πω ότι αφού δεν μου βγήκε το σενάριο, παράδειγμα του βουλευτή, μπορεί να κατέβω για υποψήφιος κάπου. Δεν έχω αυτή την προτεραιότητα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πασαλίδη, για την κουβέντα. Νομίζω ήταν ενδιαφέροντα τα όσα άκουσα από τα χείλη σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και πάντα στη διάθεσή σας.